Σας καλωσορίζουμε στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Είμαστε σε μια περίοδο έντονων λαϊκών αγώνων. نحن في فترة تتميز بوجود ضالات شعبية جماهيرية للغاية. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ελληνική οικονομία, ο λαός υποφέρει και βέβαια η κυβέρνηση ψηφίζει συνεχώς αντιλαϊκούς νόμους. هناك مشاكل شعبية متزايدة للغاية وتحركات جماهيرية مماثلة وتقوم الحكومة بالمقابل بإقرار مشاريع قوانين مماهضة للشعب في اتجاه مغاير. Όμως καμιά στιγμή ο ελληνικός λαός, η ελληνική βεβαία, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, δεν ξεχνάμε το φίλο παλαιστινιακό λαό, εκφράζουμε καθημερινά την αλληλεγγύη μας από οποιοδήποτε βήμα, είτε στη Βουλή, είτε στην Ευρωβουλή, είτε στους δρόμους του αγώνα και στις κινητοποίησεις μας. وعلى الرغم من كل هذه المشاكل والتحركات الشعبية والنضالات فإن شعبنا اليوناني كما هو الشبيب الشيوعي اليوناني والحزب الشيوعي اليوناني لا ينسون أبدا وعلى الإطلاق الشعب الفلسطيني الشقيق والصديق ويقومون بإبراز قضاياه ونضالاته العادلة من كل المنابر إن كان من منبر البرلمان اليوناني والبرلمان الأوروبي أو من كافة المنابر التي تتاح لنا. Το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Και από αυτή τη σκοπιά πρέπει να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η κινητοποίηση παντού. Είναι εδώ η Ισραήλ πρέπει να τουάσουν το ευτιάλ του σιάβου Φλουστινή ο Μπότολ και من هذه الزاوية ومن هذه الرؤية ينبغي على شعبنا مواصلة إبداء تضامنه المتعدد الأشكال. Έτσι λοιπόν θα θέλαμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να μας πείτε τα νεότερα στοιχεία από την Παλαιστίνη, από τον πόλεμο που μένετε στη Μέση Ανατολή και να δούμε πώς θα μεθοδεύσουμε παραπέρα την αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό. ومن هنا نود أن نناقش وأن تحيطونا إعلاما بالتطورات وبالمعطيات الأخيرة لكي نقوم بنحو أفضل بتنظيم وتنسيق نظام متعدد الأوجه مع قبيلتكم ومع شعبكم المكافح. ألو سوري ساتك. أهلا بكم مرة ثانية.